82 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την μάχη της Κρήτης και η ιστορική επέτειος θυμάται από άκρης άκρη του νησιού παρουσία αντιπροσωπιών των συμμαχικών κρατών. Το πρωί στο Φρούριο του Φυρκά πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή έπαρσης των σημαίων. Και σαν πρώτα ανδριωμένη στην στεναρή αντίσταση των κριτικών απέναντι στην ελίτ της πολεμικής μηχανής της ναζιστικής Γερμανίας που επιστρατεύτηκε για την άμεση κατάληψη της Κρήτης τον Μάιο του 1941, αναφέρθηκε στο μήνυμά του για την φετινή επέτειο ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημαντηράκης. Μία μάχη στην οποία εκατομμύρια κόσμος θυσίασε τη ζωή του για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Και βρισκόμαστε εδώ, στο Φρούριο του Φυρκά, μαζί με όλους τους συμμάχους, όλους αυτούς που αγωνίστηκαν ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την εισβολή των Ναζί. Τιμή στους ήρωες της πιο άνεσης μάχης όλων των εποχών που καθόρισε την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, απέδωσαν αντιπροσωπείες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Στο πλευρό των ηρωικών στρατιωτών των συμμαχικών δυνάμεων Βρετανών, Αυστραλών, Νεοζηλανδών και των Ελλήνων νεοσυλλέκτων, κριτικοί άνδρες, γυναίκες και παιδιά όρμησαν αυθόρμητα να υπερασπιστούν ενάντια στο κατακτητή. Αλλά αυτή η μάχη ήταν άνηση και η Κρήτη έπεσε μέσα σε 10 μέρες. Η τελετή λήξης των εκδηλώσεων για την 82η επέτειο της μάχης της Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο αεροδρόμιο του Μάλεμε.